Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ημέρα πληστηριασμών, η αυριανή, μία εβδομάδα μετά την επεισοδιακή πρεμιέρα των ηλεκτρονικών και φυσικών πληστηριασμών την περασμένη Τετάρτη. Αυτή τη φορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει αναρτηθεί όχι ακίνητο, αλλά πλοίο και συγκεκριμένα ο Αιώλος και Ντέρης. Το εμβληματικό ταχύπλοιο εκπληστηριάζεται από την Τράπεζα Πειραιώς για οφειλή που υπερβαίνει τα 76 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 4,5 εκατομμύρια. Και οι υπόλοιποι 8 πληστηριασμοί είναι φυσικοί, με επισπεύδουσες τράπεζες στην Πειραιώς και την Alpha Bank και αφορούν σε ακίνητα και συγκεκριμένα 5 επαγγελματικούς χώρους, μία θέση στάθμευσης και ένα οικόπεδο. Με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και ελέγχους κλιμακίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Οικονομικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Τουρισμού, θα σκανάρει το δημόσιο όσους από την 1η Ιανουαρίου 2018 προχωρούν σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερισμάτων, μονοκατοικιών ή ακόμα και δωματίων μέσω των ιντερνετικών πλατφορμών διαμοιρασμού τύπου Airbnb. Εκείνοι που δεν πειθαρχήσουν με τον νόμο και δεν εγγραφούν στο Μητρό Ακίνητων βραχυχρόνιες διαμονής της ΑΔΕ θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο θα διπλασιαστεί σε 10.000 αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση σε ένα χρόνο. Ειδικά για φέτος, τα εισοδήματα από την βραχυχρόνια μίσθωση θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενώ η φορολόγησή τους θα γίνει ανάλογα με το ύψος τους, με συντελεστές που θα κυμαίνονται από 15 έως 45%. Εμπλουτισμένες λειτουργίες που θα σώζουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές θα μπορεί να προσφέρει το ρολόι της Apple με ένα μικροσκοπικό αισθητήρα που θα ενσωματώνεται στο νέο λουράκι. Και ενώ η συσκευή σήμερα ελέγχει μόνο τον καρδιακό ρυθμό, με τον αισθητήρα θα προβλέπει και θα ενημερώνει αν πρόκειται αυτός που το φοράει να πάθει εγκεφαλικό, ώστε να πάρει άμεσα ασπιρίνη και να μεταβεί σε νοσοκομείο. Το Apple Watch χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογία εκμάθησης για τον εντοπισμό του καρδιακού ρυθμού που παρουσιάζει απότομη αύξηση, αλλά η νέα λειτουργία το πάει ένα βήμα παραπέρα και φυσικά το κάνει εξαιρετικά χρήσιμο, αφού μπορεί να σώζει ανθρώπινες ζωές. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη τιμών κυμαίνει σε 740,90 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,13%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.